Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε εδώ μια σκηνή έκφραση νέων ιδεών από νέους δημιουργούς από τον χώρο των εφαρμοσμένων και των εικαστικών τεχνών. Συγκεντρώσαμε 12 δημιουργούς από τον ελλαδικό χώρο. Η πρώτη έκθεση αυτού του κύκλου που ξεκίνησε στις 24 Νοεμβρίου έχει τίτλο Art and Design Connection. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να δείξουμε είναι πώς μπορεί να συνδεθεί η τέχνη με το βιομηχανικό σχεδιασμό. Πώς γίνεται ένα αντικείμενο καθημερινής χρήσης να αποκτήσει μορφή έργου τέχνης και επίσης πώς γίνεται ένα έργο τέχνης να αποκτήσει μια καθημερινή χρήση. Να γίνει ένα αντικείμενο καθημερινής χρήσης και να μπει στους χώρους που ζούμε, εργαζόμαστε, διασκεδάζουμε κτλ. Αυτή η ιδέα ήταν από την αρχική ιδέα του Decorama, το οποίο ξεκίνησε την πορεία του στη Θεσσαλονίκη εδώ και 8 χρόνια. Λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος παρουσίασης επίπλων και φωτιστικών από επώνυμες εταιρείες του εξωτερικού και γνωστούς designers και παράλληλα να είναι μια σκηνή που να παρουσιάζει διάφορους Έλληνες δημιουργούς, νέους Έλληνες δημιουργούς, πάρει από το χώρο του design. Αυτό όμως στην πορεία αποδείχθηκε ότι ήταν τεχνικά δύσκολο. Οπότε τώρα ένιωσα ότι είναι η ώρα να αναδιπλώσω αυτό το δεύτερο κομμάτι του αρχικού ταξιδιού, που είναι να δημιουργήσουμε μια σκηνή design and art gallery με κυρίως βάρος στο design και να μπορέσουμε έτσι να αναδείξουμε διάφορα νέα ταλέντα, να δείξουμε φρέσκες ιδέες, να δείξουμε γενικά το δυναμικό που έχει αυτή η πόλη και γενικότερα ο ελλαδικός χώρος. Αυτό που βασικά διαπραγματεύεται η δουλειά, ο βασικός όγκος της δουλειάς εδώ, είναι η έννοια της επανάχρησης. Χαρτοκιβώτια χρησιμοποιημένα για να συνθέσουν έπιπλα, βλέπουμε χαρτοσωλήνες για τον ίδιο λόγο, χαρτί το οποίο μας δίνει μια λάμπα. Βλέπουμε καρούλια τα οποία έχουν γίνει πολύ ωραία lampshades ως φωτιστικά. Η έννοια της επανάχρησης λοιπόν και η οπτική μέσα από την οποία ένας σχεδιαστής βλέπει τα αντικείμενα γύρω του. Αυτό σαν αφορμή έρχεται από τα φωτιστικά που έχω στην πλάτη μου, τα οποία είναι χωνιά, αυτά τα γνωστά χωνιά που χρησιμοποιούμε για τα υγρά. Ένα χωνί τελικά θα μπορούσε, όπως φαίνεται, να είναι ένα θαυμάσιο φωτιστικό. Επειδή τα περισσότερα project τα οποία εμφανίζονται εδώ είναι self-initiated projects, δηλαδή είναι projects τα οποία ξεκινάνε μέσα από το studio, ξεκινάνε όχι με την ευκαιρία ενός πελάτη, εξυπηρετεί τέλος πάντων τη δική μου περιβαλλοντική συνείδηση, διότι έτσι νιώθω καλύτερα, μια και δεν χρησιμοποιώ πρώτες ύλες φρέσκες, αλλά χρησιμοποιώ ως πρώτες ύλες σκουπίδια. Η ιδέα πίσω από αυτά τα πράγματα, ναι, έχει να κάνει με την επανάχρηση, όπως είπα πριν. Έχει σαν στόχο να μορφώσει ή να βοηθήσει τέλος πάντων το κοινό να διαμορφώσει μια άλλη αντίληψη σχετικά με το τι είναι σκουπίδι και τι δεν είναι σκουπίδι. Τι μπορεί να είναι, τι μπορεί να φτιάξει μια πολυθρόνα, τι μπορεί να είναι μια πολυθρόνα και τι μπορεί να είναι ένα φωτιστικό. Άρα έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα, βλέπουμε την ύλη γενικότερα γύρω μας
και τον τρόπο τέλος πάντων που εμείς τοποθετούμαστε απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα ως φιλοσοφία ζωής. Έψαχνα χρόνια την ευκαιρία να δω το κοινό σε αυτή τη μεριά της Ελλάδας, το οποίο πιστεύω πως είναι πολύ αποσχόμενο. Ο μοντέρνος, ο σύγχρονος άνθρωπος θέλει πλέον και τα αντικείμενα που υπάρχουν στο χώρο του να είναι περισσότερο συντροφικά, να μην είναι αναλώσιμα. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς ψάχνει να βρει και κάτι που είναι και λίγο πιο προσωπικό, που ναι μεν χρησιμοποιεί μεθόδους βιομηχανικής παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα έχει παραχθεί, ας πούμε, για εκείνον ή έχει παραχθεί σε πολύ συγκεκριμένα κομμάτια. Είναι σαν να κρατάει ένα μικρό κομμάτι από το δημιουργό, μιας και στα αντικείμενα τα limited edition είναι φορτισμένα, είναι γεμάτα με τα βιώματα του δημιουργού, με τα ταξίδια του, με τη σχέση που έχει ο δημιουργός με τα υλικά του, το χειροποίητο, το έχει πονέσει το έπιπλο ο δημιουργός του, το έχει ζήσει κάθε στιγμή από αγορά υλικών, από κάποιο χρώμα, ένα πειραματισμό, πολλές δοκιμές. Και όλα αυτά πιστεύω ότι στη δουλειά που έχω φέρει εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον Δεκοράμα, φαίνονται, μιλάνε από μόνα τους. Περιμένω λοιπόν να δω αν η Θεσσαλονίκη θα αγκαλιάσει τη δουλειά και την προσπάθεια που έχει γίνει σε αυτόν τον πολύ όμορφο εκθεσιακό χώρο. Η δικιά μου δουλειά θα έλεγα ότι είναι σύνθετη, δηλαδή πατάει ένα μέρος στην γλυπτική που είναι τρισδιάστατο θέμα και η άλλη μεριά της είναι η arte povera. Δηλαδή χρησιμοποιούμε υλικά ξύλα θαλάσσης που βρίσκουμε παραλίες το καλοκαίρι, παλιά σίδερα πιθανόν και στα σκουπίδια ή παλιά εργαλεία και η έμπνευση δημιουργείται καθαρά πάνω στη στιγμή, δηλαδή είναι πρίμα βίστα, τα περισσότερα έργα είναι πρίμα βίστα. Δεν σχεδιάζονται, εξαιρουμένων μερικών βέβαια. Βασικά εγώ ανήκω λίγο στην κλασική σχολή και εμπνέομαι από παλιούς δασκάλους. Η πρώτη μου δουλειά ήταν κεραμίστας και γενικά ανήκω λίγο στην ακαδημαϊκή τέχνη, την παλαιομοδίτικη. Και όσο μπορώ την αναπαράγω σε κάτι πιο σύγχρονο. Αλλά επειδή ο χώρος είναι σύνθετος, έφτιαξα κι εγώ δύο κομμάτια, μία καρέκλα απλή, περιστροφική σχεδιαστηρίου, όπως είναι αυτή που κάθομαι, και μία πιο εργοτέχνης θεωρώ, που είναι αυτό με το plexiglass και την όλη φόρμα αυτή που δείχνει πουλί. Τα υπόλοιπα κομμάτια είναι τα περισσότερα, είναι καθαρά εικαστικά. Είναι ταμπλό, είναι γλυπτά τρισδιάστατα, μινιατούρες, αυτά τα δύο μεγάλα τα οποία είναι από χαλαζιακή άμμο και ρητίνες. Εκείνο το λάδι θα έλεγα ότι είναι κλασικό με μια απόδοση με την αλυσίδα και με το παλιό ξύλο να σε παραπέμπει σε μια πιο παλιά εποχή, αν και είναι σύγχρονο. Η τέχνη πάντα κάνει design. Το design δεν μπορεί να κάνει τη τέχνη. Ένα design παραγωγικό που είναι πρώτα το μάτι, νομίζω. Πρέπει να γεμίσει, να εφρανθεί το μάτι. Και μετά κατά συνέπεια όταν τα δημιουργούμε χρηστικά να έχουν και μια ευαισθησία, μια καλαισθησία τουλάχιστον και να μην είναι άκομψα και ακαλέσθητα.